Όταν η Μαρία μου έκανε την τιμή να μου προτείνει να παρουσιάσω το βιβλίο της, ομολογώ ότι μια στιγμή προβληματίστηκα. Ο λόγος ήταν πολύ απλός. Δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας. Η σχέση μου μάλιστα με τη λογοτεχνία είναι πολύ λιγότερο συστηματική από ό,τι με την ιστορία ή τον κινηματογράφο, ας πούμε. Η μόνη άλλη παρουσίαση λογοτεχνικού έργου που ξανακάνει στη ζωή μου αφορούσε το έργο ενός ποιητή, χαμένο το 1992, του Γιώργου Μουσάκη, και είχε γίνει στο περιοδικό σχολιαστή πριν από 28 ολόκληρα χρόνια. Δεν είμαι λοιπόν επαγγελματία, και ω εκεί του ζητώ τη συγγνώμη σα, να με συγχωρήσετε και τη Μαρία που μπαίνω σε ξένα χωράφια και ίσω και κάπου να μην είναι τόσο επαγγελματικό άπορο. Τελικά όμω δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά και αυτό για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι αντικειμενικό, γιατί το ίδιο το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ. Του ρίξα από περιέργεια, έτσι, προκαταρκτική περιέργεια, μια ματιά στι πρώτε σελίδε ένα βράδυ και το διάβασα σε ρή μέχρι τι 7 το πρωί. Με έβαλε μέσα ω νουάρα, α πούμε, συγγνώμη, αστυνομικό. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν και χειμώνα και επειδή κρύωνε, έπεφτε το κρύο και το καλοκαίρι είχε κλειστεί από ώρα, τελευταίε 70-80 σελίδε διάβασα με 4 μπλούδε και ένα κομμάτι. Αλλά παρ' όλα αυτά δεν το αποφάσισα να τα αφήσω. Σε αντίθεση με τα περισσότερα αστυνομικά που διάβαζα και μ' άρεσαν παλιότερα, εδώ μπορούσε να υποθέσει εξ αρχή, είμαστε πολύ νωρί, με πιθανότητα επιτυχία 50% το δολοφόνο, προσωπικά το βρήκα, δεν ξέρω αν δεν είναι. Αλλά το μυστήριο δεν βρισκόταν σε αυτό το σημείο, βρισκόταν αλλού, στο κίνητρο του φόνου. Και αυτό το κίνητρο αποτελεί το δεύτερο λόγο που αποφάσισα τελικά να παρουσιάσω το βιβλίο, με μεγάλη χαρά, γιατί η συγγραφέα δεν περιγράφει ένα έγκλημα αποκομμένο από το κοινωνικό του σκηνικό, όπω τα κλασικά αστυνομικά τύπου κατακρίσει που διαβάζαμε, αλλά αντίθετα χρησιμοποιεί αυτό το αφηγηματικό έβριο, το φόνο που μόλις διαβάσαμε, για να μιλήσει για όλα τα υπόλοιπα. Εξού και υποθέτω, αποκαλεί το βιβλίο του Νουάρ με ιστορία. Υποθέτω. Να θυμίσω ότι δεν είμαι κριτικό λογοτεχνία, αλλά έχω πολύ καλή σχέση με αυτέ τι ορολογίε. Για ποια όμω πράγματα μιλάει το βιβλίο και μέσω αυτού η συγγραφέα. Προσωπικά διέκρινα 4 διαφορετικά ζητήματα, αλληλοδιαπλακόμενα μεταξύ του και με ένα κοινό τόπο. Ζητήματα και τα 4 αποθυμένα στη συλλογική μνήμη και τον δημόσιο λόγο, αποθυμένα όχι ως θεωρητικές αναφορές και φιλολογία, κάθε άλλο, αλλά ως συγκεκριμενοποίηση, ως εξατομικεύσεις περιπτώσεων. Είναι αυτή η ενασχόληση του βιβλίου με την αποθυμένη ιστορία, σε συνδυασμό με τον νουάρ κλίμα του και την αναγωγή του σήμερα στο ιστορικό παρελθόν, ένα παρελθόν άλλοτε μακρινό στο βιβλίο, όπως η κατάκτηση της Αμαζονίας, αναφορές σχετικές, και άλλο το αρκετά κοντινό, όπως ο Γράμμος και το Βίστη του παππούδων μας, που μου έφερε στο νου δυο αγαπημένα μου έργα παραβλήσιας τέχνης, κόμικ, τα βιβλία των Πιέρ Κραστάν και Ένκι Μπιλάλ, Η Φάλαγγη στις Μαύρες Τάξεις και Η Παρτίδα Κυνηγιού, όπου και εκεί γύρω από κάποιους φόνους παίζει μια ολόκληρη ιστορία και ξεδιλύνουν ιστορίες που παραπέμπουν προς τα πίσω σε εποχές ιστορικές. Ένα επιπλέον πράγμα που μου τα θύμισε αυτά τα βιβλία είναι και ο κοσμοπολιτισμός, αν μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο που έχει συγκοφαντηθεί αρκετά στην αριστερά, που διαπερνά το βιβλίο. Ένα βιβλίο η αφήγηση του οποίου ξεδιπλώνεται σε δύο χώρες και δύο ηπείρους, την Ελλάδα και τη Βραζιλία, και στις δύο έχει ζήσει συγγραφέα, με μια θέαση υπεράνω συνόρων που χάρη υποθέτω σε προσωπικά βιώματα αποτελεί και μονιμότερο στοιχείο τη γραφή τη Μαρία Ζούνη, το συναντάμε και στο προηγούμενο πρώτο μυθιστόρημά τη, την Αγία Πετρούπολη κατ' Οπατήσια. Ποια είναι όμως αυτά τα 4 ζητήματα γύρω από τα οποία δομείται η καρό βαλίτσα. Ζήτημα πρώτο, η μετανάστευση. Η μετανάστευση από τα Βαλκάνια στην Ελλάδα, έτσι, ο Βούλγαρος εργάτης του χωριού που, όπως ήδη ακούσαμε, η αστυνομία πιάνει σαν πρώτο ύποπτο για να κλείσει γρήγορα την υπόθεση, αλλά και η μεταπολεμική μετανάστευση των Ελλήνων στην Νότια Αμερική, την Αργεντινή και κυρίως τη Βραζίλια, και την οποία το βιβλίο, στο βιβλίο διαβάζουμε πολύ περισσότερα, καθώς μια σειρά από κομβικά πρόσωπα έχουν περάσει από εκεί. Μέσα από τις μικρές αυτές προσωπικές ιστορίες, η συγγραφέα ξετυλίγει και ταυτόχρονα πιστεύω ότι αποδομεί ένα βασικό μύθο τη μετανάστευση, το μύθο της αποδημίας ως μηχανισμό κοινωνικής ανόδου. Σκιαγραφώντας με αρκετό ρεαλισμό τα όρια αυτής της διαδικασίας. Κάποιοι φτιάχνονται, κάποιοι ξεκινάνε να φτιαχτούν και δεν φτιάχνονται, και πάει λέγοντας, και εμφανίζοντάς μας σταδιακά, όπως διαβάζουμε το βιβλίο, την πίσω όψη αυτού του ιδεολογήματος. Την δυνητική δηλαδή λειτουργία της αποδημίας ως μηχανισμού απόκρυψης ταυτοτήτων και αυτού που σήμερα θα λέγαμε με κάποια δευτεριότητα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νομιμοποίηση εσόδων που δεν βγαίνουν από την μετανάστευση. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα.
η απόσταση, με άλλα λόγια, τις δύο περιπτώσεις, η απόσταση σβήνει τα ίχνη, αλλά όχι πλήρως όπως προκύπτει από το μυθιστόρημα. Δεν σας λέω όλη την ιστορία για να μην χαλάσω την γοητεία του μυθιστόρημα. Το στοιχείο, ο ρατσισμός στις πολλαπλές και πολλαπλές εκδοχές. Ρατσισμός σε βάρος των προσφύγων, των μεταναστών, συγγνώμη, και εδώ, και αντίπαλα του κρατικού, αλλά και ρατσισμός σε βάρος των ντόπιων, ακριβέστερα ορισμένων από αυτούς, κατηγοριών από αυτούς, όσο αφορούν στην κυρία Χενόρμαν, τον Ινδιάνο των Αμαζονίων και των μαύρων απόγονων Αφρικανών σκλάβων στη Βραζιλία, τα πιάνει αρκετά καλά αυτά, αρκετά. Σταυρόφωνο Μακεδόνα στην Ελλάδα, τυχή που την πιάνει οριακά, αλλά με ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα. Ο μετανάστης από τη Βουλγαρία, που η αστυνομία συλλαμβάνει άδικα και το χωριό τον υπερασπίζεται, είναι εγγονός ανθρώπου που έχουν φύγει από το ίδιο χωριό και τη χώρα διωχτεί το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Είναι αυτά στην αρχή του βιβλίου, δεν σας λέω την υπόθεση για να μην χαλάσω την εικόνα της ανάγνωσης. Τρίτο σημείο. Ο εμφύλιος πόλεμος και η βία που τον συνοδεύει. Βία άλλοτε δημόσια, παραδεχτή και νομοποιημένη, όπως στην περίπτωση κάποιου ανάπηρου πολέμου από τον γράμμο, αλλά και βία νομολόγητη, δεν θα σας πω τίποτα άλλο εδώ, εξίσου δομική τόσο στους εμφύλιες όσο και στις λεγόμενες διακρατικές ή διεθνικές συγκρούσεις. Με κάποιο τρόπο η κοσμοπολίτικη, όπως είπα και νωρίτερα, οπτική της Μαρία Σουσούμι, υποδεικνύει, μάλλον υπενήσεται κάτι ανάμεσα από την τρίβια. Τον ενιαίο χαρακτήρα αυτών των εκδοχών της βίας. Όταν μας μιλά σε κάποιο σημείο του βιβλίου για την κατάκτηση της Αμαζονίας και τις μεθόδους που αυτή εκπεραιώθηκε, θεωρητικά με τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί εμφύλιος, ένα τέτοιο πράγμα, ωστόσο μας θυμίζει ότι στην κατάκτηση πρωταγωνίστησαν τα εγκαταλειμμένα παιδιά των μεικτών άτυπων ζευγαρωμάτων που εξελίχθηκαν σε μισθοφόρους και κολυμπισταδόρες. Δεν θυμάμαι τον βραζιλιάνικο όρο που χρησιμοποίησε, τον έψαξα δηλαδή, αλλά δεν τον έψαξα. Λοιπόν, πώς όμως ακριβώς και όπως ακριβώς οι στρατευμένοι Έλληνες μικροαστοί και προλετάροι καθάρισαν το γράμμα και το πίτσι από τους συμμορίτες. Μόνο ότι ο εμφύλιος του 46-49 θεωρητικά όχι μόνο δεν απασιοπάται, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί πάρα πολλές δεκαετίες κεντρικό σημείο αναφοράς της δημόσιας πολιτικής αντιπαράθεσης, στην πραγματικότητα ο εμφύλιος ως τέτοιος, δηλαδή ως εκκρεμής λογαριασμοί εντός του κοινωνικού σώματος, παραμένει αποθυμένος. Για λόγους που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσω. Τέταρτο και τελευταίο σημείο, η σκοτεινή προέλευση της πρωταρχικής συσσόρευσης του πλούτου. Που από την εποχή του Μάρξ και του κεφαλαίου μας έχει θυμηθεί ότι δεν προκύπτει χάρη στην εφευρετικότητα κάποιων μισών έτσι αποκομμένου την κοινωνία, αλλά μέσα από μια βία διασφάλιση των συνθηκών της κοινωνικής ανισότητας. Αν και να πούμε και το Άνταμ Σμιθ το δίκαιο, το ονομολόγιο το δίκαιο, και εκείνος ο αφεντικός ρωτησόνας του Ντάνιελ Ντεφόε δεν θα είχε καταφέρει τίποτα απολύτως δίχως τα πυροβόλα όπλα που του επέτρεψαν να αποκτήσει υπηρέτη, όχι μόνο να πηδήσει, αλλά και να αποκτήσει υπηρέτη, έστω και διασώζοντάς. Στο σημείο αυτό θα κλείσω τη σύντομη αυτή η παρουσίαση, με τη διευκρίνηση ότι το story του βιβλίου μου άφησε σε αυτό το τελευταίο σημείο μια κομβική απορία που ο συγγραφέας, δεν ξέρω αν σκόπιμα ή όχι, αποφεύγει να ξεκαθαρίσει. Δεν θα σας πω όμως ποια είναι, γιατί είναι κομική, για να μην πληρώσω το μυστικό. Θα ρωτήσω τη Μαρία κάτι δύο να πει.